Γεμίσαμε, σκατά έγινε από τώρα, είναι δυνατόν. Κάτια, τι χαρά ήταν αυτή η βεμβιάτικα. Ρε Κάτια μου, τι κάνεις. Ευχαριστώ, να σκαλά, μας καλά. Κάτια, τι κάνεις. Είμαι Κάτια και είμαι καλά, δεν πεινάω. Δεν πεινάει, ρε Κάτια. Ρε κορίτσι μου, αρχικά έχω να σου πω πολλά από ένα χρόνο και. Συγχαρητήρια αρχικά, συγχαρητήρια. Παιδάκι μου, τι ωραία παίκτρια που ήσουν. Εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις, που έχεις φύγει. Και εγώ έχω στεναχωρηθεί. Ναι, ρε παιδί μου. Και εγώ έχω στεναχωρηθεί που δεν ήμουν 10 κιλά παραπάνω να έχω να χάσω, τουλάχιστον να κάτσω. Μα είναι πια, όπως βλέπεις, Άγιο Νούφρι, όλοι πια έχουν γίνει. Θέλω να μου πεις τι γίνεται στην κόκκινη ομάδα. Τι δεν έχω δει. Θέλω να μου πεις τι δεν έχω δει, κάτι δεν έχω καταλάβει. Γιατί έχουν φάει όλοι. Δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω. Ναι, με τον Κοψιδά. Επειδή ήσασταν πολύ κοντά και τον ξέρω κι εγώ τον Γιώργο. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά, όντως με το Κοψιδά, και θεωρώ ότι αυτός και ο λόγος ήταν που το ψηφίζανε. Γιατί τι πάθανε μαζί σας όμως, ρε παιδάκι μου, δεν ήτανε. Τώρα που ήταν, ας πούμε, τότε που ήσουν εσύ, που ήταν πολύ αρχή. Ναι. Δεν ήταν το ζητούμενο πώς θα γίνει να κερδίσει η ομάδα. Όποιος και να φέρει τις νίκες, να κερδίσει η ομάδα, να φάτε κάτι και να μην διώχνετε κόσμο. Εγώ, Νίκο μου, αυτό είχα καταλάβει. Ότι ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αγωνίσματα και ο σκοπός είναι να κερδίζει τις μάχες και όχι. Να συμβιώνεις καλά με τα άλλα. Παίζει ρόλο και αυτό σίγουρα, καλά, εντάξει, να τα πηγαίνεις καλά. Αρκετές ώρες, φαντάζομαι. Αλλά κατά κύριον το θέμα ήταν να τρέχεις γρήγορα και να κερδίσεις μάχες. Οπότε αυτό κάναμε με τον Γιώργο όσο καλύτερα μπορούσαμε και σε κάποιους λογικά δεν άρεσε. Δεν ξέρω, δεν είχα καταλάβει ποτέ γιατί ο σκοπός ήταν να φάμε, να μην χάσουμε συμπαίκτες. Εσύ έκανες με κανέναν άλλον έτσι λίγο περισσότερη παρέα ή παθαίνατε μοναξιά οι δυο σας? Όχι, έκανα με τον Άλεξ, μίλαγα και με τον Πάνο, μίλαγα που και που με τα κορίτσια, απλά ακόμα και με τον Γιώργο λίγο μίλαγα. Απλά ήμασταν λίγο πιο απομονωμένοι από μόνοι μας, δηλαδή ο καθένας το... Και αυτό γιατί, ας πούμε, ενοχλούσε, ρε παιδάκι μου? Δεν ξέρω, έχω την ίδια πορεία ακόμα, πραγματικά δεν μπορώ να βγουν. Ναι, γιατί, ας πούμε, και ο Περικλής έχει πάθει τρέλα με τον Κοψιδά. Από την αρχή όμως έχει γίνει κάτι που δεν ξέρουμε. Τώρα πολύ ειλικρινά σε ρωτάω. Όχι, πίσω από τις κάμερες δεν έχει γίνει τίποτα διαφορετικό. Μπροστά δεν έχει γίνει γιατί τα είδαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας. Λογικά λόγω πείνας, λόγω συνθήκων και όλα αυτά ο καθένας. Όλοι πεινούσατε, ρε φίλε. Τελικά, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό θέλω πάρα πολύ να τα ξεκαθαρίσω. Σα το χαρίσω, σου πω τώρα μεταξύ μας, γιατί... Θέλω λίγο μεταξύ. Έχω λιγορίσει μαζί μου και λάδι. Λιγορίζει πια, είσαι αυτή η τύπησα. Αλλά τι γίνεται, όντως. Αρχικά δεν έκλεψα ποτέ το ρύζι. Το βρήκα το ρύζι στα σκουπίδια. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε να παίζει αυτή η λέξη κλέψιμο, η οποία είναι τεράστια στο να παίζει δίπλα στο όνομά μου. Και δεν θα ήθελα για κανένα λόγο. Δεν έκλεψα ποτέ από τις προμήθειες, δεν έβαλα χέρι ποτέ στις προμήθειες. Δεν ήμουνα διαχειρίστρια των προμηθειών ποτέ, όπως από ό,τι φάνηκε ήμουνα σύμφωνα με τους συμπαίκτες μου. Το λέω και κοιτάω και την κάμερα. Εκεί ξέρεις, στα κοντινά σου δεν ασχοληθώ. Κάνε τα δικά σου. Ναι, κούκλα αρχικά. Μπράβο. Οπότε δεν έβαλα χέρι και ποτέ και στο λάδι. Το λάδι αυτό που είχε τελικά ο Καλίδης ήταν για να πάμε μια βόλτα γύρω-γύρω το νησί 10 λεπτά ή ήταν για φαγητό, ήταν δηλαδή μηχανής. Εγώ δεν ήξερα για λάδι ότι είχε ο Καλίδης. Φίλε, τι γίνεται, θα σηκωθώ να πάω survivor. Πρέπει να είμαστε σε άλλο νησί. Με την Ασημίνα που έφυγε. Α, δεν την πρόλαβε την Ασημίνα, την είχε αντίπαλη εσύ. Όχι, όχι, δεν την πρόλαβα. Ποιο πιστεύει ότι έπρεπε να φύγει? Η Ελέτση που έφυγε δεν ήταν μεγάλη αδικία, η Ελίζαντεθ? Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ αυτή την αποχώρηση. Για ποιο λόγο την ψηφίσανε αρχικά? Για να φύγει. Για ποιο λόγο? Αφού γιατί τρέχει. Δεν ξέρω, δεν πεινάνε λογικά. Εσύ είναι κάποιοι οργανισμοί που δεν πεινάνε μάλλον, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα πια πέφτουν σιγά σιγά. Εγώ το μεταξύ σε έβλεπα και κάποια στιγμή σε είχε λυπηθεί η ψυχή μου. Όχι, γιατί πήγες έτσι κι αλλιώς με ένα εξαιρετικό σώμα, συγχαρητήρια. Μας χάρισες πολύ ωραίες στιγμές. Σου πάει πολύ και το νησί και το μαγιό. Ναι, ήσουν πολύ όμορφοι, πολύ όμορφοι. Αλλά πραγματικά φαινόταν ότι πια αρχίζει και εγκαταλείπει. Και εγώ αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι προφανώς αυτή βάζει παραπανήσια δύναμη. Γιατί πρέπει να έρθει σε μια ισορροπία όλο το υπόλοιπο. Γιατί είχε θέματα η κόκκινη ομάδα. Είχε. Βέβαια μου κάνει εντύπωση γιατί με το που αλλάξανε ομάδα και η Αφροντζέζιακ και η Κέι Άμι και η Γιάμι κτλ. Και ο Πάνος ο Καλίδης που έχει πάθει τρέλα. Μήπως είναι για το λάδι μηχανής.
κάπως δίνουν, δηλαδή. Είναι πολύ καλύτεροι παίκτες από όταν στην κόκκινη ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λογικά έχουμε μάτι με την κόκκινη ομάδα. Δεν ξέρω. Θα πάω να κάνω ένα αυτοφτού σε μια εκκλησία. Κάνε σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτοφτού. Τι είδε ο καημένο ο Γιώργο, δεν θα πάει ποτέ. Όχι, ο Γιώργο να σπάει το κολλιέ που έχει μέχρι στιγμή, γιατί δεν γίνεται. Αυτό πήρε την ασυλία. Θα ήθελε να ξαναπά. Θα ήθελα πάρα πολύ, η αλήθεια, να ξαναγυρίσω, μιας και θα μου το επέτρεπε το σώμα μου, 10 κιλά παραπάνω, γιατί αλλιώς δεν. Είχα ξεκινήσει να καίω οξυγόνο. Άρα μου λες έξω-έξω ότι είμαι ιδανικός παίκτης για να πάω αυτή τη στιγμή. Μην τρέπεσαι. Ναι. Είσαι ο καταλληλότερος. Είμαι ιδανικό. Είσαι για τελικό. Είμαι για... Πάω τώρα, σε 3 μήνες θα είμαι. Λουκουμάκι, ωραίο και τα έχω κερδίσει. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το παρακολουθείς λίγο τώρα, ναι. Το παρακολουθώ. Δεν μπορείς να μην το παρακολουθείς, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η συμπεριφορά του καφετζή πώς σου φαίνεται. Καφετζής. Ο Τζέιμς. Α, ο Τζέιμς. Έγινε υπέροχη. Κολλητή μου ο καφετζής. Αλλά ξέρω τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς. Κοίτα να δεις, επειδή πάντα είχαμε εριστικά σχόλια και από τη δικιά μας πλευρά και από την άλλη ομάδα και κοροϊδεύαμε ένα στον άλλον στα αθλήματα, γιατί είναι αθλήματα, είναι ανταγωνισμός, είναι λίγο τσιμπημένος θα έλεγα. Δηλαδή, άμα μπορούσα να το συμβουλέψω, θα το έλεγα calm down. Ναι, ρε, γιατί είναι και η ομάδα που κερδίζει. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο χαλαρή. Γιατί οι άλλοι είναι όντως σε μια δυσχέρεια η κόκκινη ομάδα. Ναι, θα του δίνεις λίγο του άλλου, ρε παιδί μου. Λες, έλα τώρα. Πώς να σου πω, το πιο που δεν είναι ωραίο, αλλά δεν ασχολούμε τώρα. Έλα, παιδιά, βρείτε τέσεις. Είναι πολύ εριστική. Ο Τριαντάφυλλος, τι γίνεται. Ο Τριαντάφυλλος, ο αδερφός μου, τον αγαπώ, σαφώ. Ο αδερφός μου τον αγαπώ. Δεν σ' άρεσε καθόλου. Τον έχεις παρακολουθήσει. Πρέπει να έχω χάσει κάτι, Πώς σου φαίνεται η συμπεριφορά όλη. Κοίτα, στα τελευταία επεισόδια, στα δύο προτελευταία, με έχει υποστηρίξει, οπότε τον υποστηρίζω και εγώ, όχι. Ναι, όχι, καλά κάνεις. Πολύ και άτιμο πλάσμα, γι' αυτό πήγες. Και ξέρει, μια χαρά πολύ. Ξέρει κάποια που είναι λίμνη. Πολύ δυνατή, ξέρει κάποια. Όχι, γιατί τώρα τελευταία, και εγώ στην αρχή ήμουν πολύ μαζί του και είπε, τώρα τελευταία αντιλαμβάνομαι, δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, με την Ανθή που τη βγάλαν πιο δημοφιλή, που ξαφνικά μετά πήγε, το είδες όλο αυτό που της είπε, συγγνώμη που σε ψήφισα και όλα τα πολύ ωραία αυτά. Και δεν το παρακολουθείς τελικά, βλέπεις MasterChef, δεν είναι ωραίο. Όχι. Γιατί είναι και στο Sky, το καλύτερο κανάλι που υπάρχει. Ωραία. Εντάξει. Θαλασσόλικη. Ναι. Μπήκες πάλι σε ροή εννοώ. Α, όχι, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρετε ακόμα. Είναι ακόμα νωρίς. Μαζί τι θα κάνουμε κάποια στιγμή, τι θα ήθελες. Ό,τι θες. Δεν ξέρω, κάπως. Ένα σύμβομα έχει κάτι να τρέξουμε, κάτι να κάνουμε. Α, για να κερδίσεις, να ηρεμήσεις. Πάνω μου θα βγάλεις. Πάνω. Πάμε να δούμε λίγο το αγώνισμα με το χθεσινό θες, που ήταν εξαιρετικό και καθόλου κουραστικό. Για να δούμε. Ήταν και πριν, αυτό είναι το χθεσινό, το ξαναείχα παρόμοιο. Το πρώτο που κάναμε. Το πρώτο. Πολύ κουραστικό, Είναι πολύ κουραστικό όμως. Είναι το πιο μεγάλο που έχουμε κάνει. Είναι μεγάλο και επίσης τους βλέπω ότι πια, επειδή οι αντοχές έχουν πέσει. Εντάξει. Εδώ είναι πια να στεναχωριέσαι. Μπράβο και στον Ιαννό που στέκεται και δεν πάει να βοηθήσει. Εγώ θα πήγαινα από ανθρωπιά, πώς να σου πω. Δεν θα άντεχα. Κάτι. Η Ανθή πώς σου φαίνεται, χαχα. Η Ανθή... Σαν παίκτρια. Κοίτα να δεις, μεταξύ μας το γεγονός ότι δεν τα δίνει όλα 100% είναι η πιο σωστή τακτική για μένα. Γιατί εγώ που τα δώσω 100% όλα, κάηκα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά πόσο δίνει. Δηλαδή, από το, να δώσω το 100, από το 100 να δώσω 70, έρχεται, γιατί είναι και άλλοι 9 παίκτες. Πιστεύεις δίνει, γιατί εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι αυτό είναι το 100%. Εσύ πιστεύεις δεν είναι. Πιστεύω ότι έχει ακόμα να δώσει. Άρα, όντως η κοπέλα που λέει έχω να δώσω κάτι, έχει στο μυαλό της. Ελπίζω, ξέρω εγώ. Καλό παιδί είναι τελικά η κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Είναι καλό κορίτσι. Ωραία, απλά να έχω. Τώρα μην μου λες εμένα. Θα παίξουμε με την Κάτια. Ρε Παγκύρικα, ελάτε. Άστα, πάρτε. Έλα, για να σα. Α, με τι υγείε σου. Συγγνώμη που είμαι έτσι ντυμένη. Γεια σου, Βάνια, μου χαρούμενη. Λοιπόν, παιδιά, στήστε να εξηγήσω στα παιδιά τι γίνεται. Έλα, Κάτια μου. Έλα, κορίτσι μου, δεν σε αφήνουμε σε ησυχία. Εσύ πολύ κούκλι. Γιατί είσαι και τη κούκλα, έλα από εδώ. Φοράει τα κούνη, κοπέλα, Φοράει τα κούνη. Δεν σε πειράζει. Αναλόγως τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να περάσετε αυτά τα λαστιχάκια με τα ποδαράκια σας. Φοράει τα κούνη, κοπέλα, ναι. Έτσι, να φτάσετε εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά, άμα θέλετε να δείτε, υπάρχουν κάποια τότε. Να δούμε τι υπάρχει. Εδώ να τις κορίνες, εδώ πέρα. Θα τις βάλετε εδώ πέρα ενδιάμεσα. Πρέπει να πέσει στην τρύπα. Αν πέσει όχι στην τρύπα, δεν είναι λάθος. Το ξαναβάζετε το εδώ πέρα. Πρέπει να πει τρύπα. Ωραία, παίρνετε αυτά μετά, πάτε εκεί. Εδώ, ρίχνετε όποιος... Α, είσαι και με τις παντόφλες, τώρα το είδα. Θέλεις, ωραία, κάτι εντάξει.
Θες να σου δώσω παντοφλάκια, έχω. Θα γλιστρήσει. Θα βγάλει. Που φτάσαμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σιγά-σιγά η παραγωγή να φέρνει και άμμο, θα ήθελα. Ωραία. Μπορώ να πω στο κόκκινο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πήγαινε στο κόκκινο και πολύ ωραίο γούρι το κόκκινο. Δεν πειράζει, αφού δεν έχω κάνει. Πρόσεχε, Κάτια. Πάμε, σε θέλω δυνατή. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα είμαστε γιατί θέλει το κόκκινο η καλεσμένη. Είμαστε έτοιμοι. Πάω μαχητή, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πάμε! Τρία, δύο, ένα! Άρα, πάμε, πάμε! Τέλεια! Μπράβο! Βαριά, άλλη ρε! Α, είναι βαριά! Σε σωστό σημείο, τι κάνεις, μωρέ Νίκο! Εδώ, εδώ, εδώ πρέπει! Πάρα πολύ ωραία! Εγώ δεν καταλαβαίνω ποτέ τους κανόνες, ε! Πάμε πίσω, ελάτε γρήγορα! Λοιπόν... εκεί! Oh. Έλα, Κάτια, πάμε! Μπράβο, Κάτια! Μπράβο, Νίκο! Πω, παιδιά, με κερδίσει ο Νίκος σήμερα! Πάμε! Α, Κάτια, γρήγορα! Έλα, Κάτια, μπορείς! Μπράβο, Κάτια! Έλα, Κάτια! Όχι! Σε παρακαλώ, Κάτια! Έλα, μη! Όχι! Κάτια! Όχι! Κέρδισε η κόκκινη ομάδα! Θα πάμε! Εντάξει. Άρχι. Α, συγγνώμη, τώρα βγήκαμε στο δρόμο. Περνάει κόσμος, μην αγχώνεσαι. Αρχικά, χαίρομαι γιατί επιτέλους κέρδισε η κόκκινη ομάδα. Κανονικά. Βάλτε τα παπουτσάκια σου. Κάτια. Που έχεις παραπανήσια ενέργεια. Εντάξει, εγώ προέρχομαι και από μία λάμψη. Οπότε, κορίτσι μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Θέλω να σε γνωρίσω και περισσότερο. Μεγάλη μου. Κάπως άργησε να το πει. Θες να με αγκαλιάσεις κι εγώ. Θέλω πάρα πολύ να σε αγκαλιάσω. Αλλά εντάξει. Εντάξει, ωραία. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Άκου, εγώ κανονικά εκπομπή. Αντί να φύγουμε τώρα για ένα καφέ. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Θα τα πούμε. Η Κάτια Ταραμπάνκο, κυρίες και κύριοι. Η νικήτρια του Survivor. Για μας η νικήτρια. Ευχαριστώ. Παίρνω από όπου θες. Όμορφο κορίτσι.